και κάθε μέρα ο αριθμός αυξάνεται. Ενώ να πούμε ότι από σήμερα οι μαθητές αποφάσισαν να κλείνουν και τους δρόμους για μικρό χρονικό διάστημα μπροστά από τα σχολικά συγκροτήματα. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με κυρίαρχα την απουσία των βιβλίων και την έλλειψη καθηγητών. Μάλιστα. Θα δούμε τι συμβαίνει και στην Κρήτη για το ίδιο θέμα. Στο ίδιο θέμα, ενώ κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, όπως ακούσαμε, οι φοιτητές και οι μαθητές στην Πάτρα. Στην Κρήτη, Μάρια Διονέλη, ποια εικόνα έχεις? Καλημέρα, Πόπη, από την Κρήτη. Και εδώ έχουμε καταλήψει σε σχολεία τις περιοχές του Ηρακλείου να πρωτοστατούν, αλλά και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο έχουμε τέτοια περιστατικά. Η μέρα σήμερα σημαδεύεται από το Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο στην πλατεία Ελευθερίας στις 12, καθώς